καθηγητές. Κύριε Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, κύριε Διευθυντά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα καταθέσουμε σε συντομία τις εμπειρίες μου, διότι στο σχολείο μου υπάρχουν πιλωτικά τα νέα προγράμματα σπουδών για 3 χρόνια. Κατά τα σχολικά έτη 2011-2012 μέχρι και το 2013-2014. Είχε οριστεί ένα γυμνάσιο σου κάτω νομό. Μιλάμε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και κάθε στιγμή και στην πρωτοβάθμια. Έχω 32 χρόνια υπηρεσία στο δημόσιο σχολείο. Πάντα μέσα στις σχολικές αίθουσες, χωρίς αποσπάσεις, άδειες κτλ. Και όπως καταλαβαίνετε, έζησα πολλές τραγές που έγιναν στον χώρο της παιδείας. Αυτή όμως ήταν η μεγάλη ανατροπή. Όταν παρουσιαστήκαμε στο σχολείο την 1η Σεπτεμβρίου του 2011, ο διευθυντής μας ανακοίνωσε ότι το σχολείο μας είναι πιλωτικό και καλούμαστε να εφαρμόσουμε τα νέα προγράμματα σπουδών οι καθηγητές όλων των ειδικών τίτλων. Δεν είχε προηγηθεί καμία επιμόρφωση και καμία προετοιμασία εκ μέρους των διδασκόντων καθηγητών, όπως γίνεται και τώρα που καλούμαστε πλέον όλοι να τα εφαρμόσουμε. Τότε ήμουν μόνοι, τώρα είμαστε όλοι. Τα θέματα τελείως διαφορετικά από αυτά των βιβλίων της αντίστοιχης τάξης. Ήταν και είναι αυτά που έχετε στις φωτοτυπίες. Συγχωρείτε λίγο. Νόμιζα ότι θα κάνουμε διάλειμμα και με σκοπό να μοιράσω φωτοτυπίες και δεν πρόλαβα να μπορέσετε. Τότε η πρώτη δίμηνη επιμόρφωση στη Θεσσαλονίκη έγινε το 2011, το σχολείο μου δεν συμμετείχε, είπαμε δεν κλείνω το σχολείο 2 μέρες για να πάμε. Η επόμενη δίμηνη έγινε το Φεβρουάριο του 2012. Σε εκείνη την επιμόρφωση πήγαμε. Και η άλλη δίμηνη επίσης το Δεκέμβριο του 2012. Τόσο προετοιμασμένοι είμαστε για να διδάξουμε, ήμασταν. Έχω στην διάθεσή μου το πρακτικό συνεδρίο στου λόγου των καθηγητών του σχολείου με θέμα εκτίμηση τη εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών που έγινε τον Ιούνιο του 2013, στο οποίο οι συνάδελφοι χαρακτήρισαν την επιμόρφωση αρκετά πρόθυμη και ελάχιστα αποτελεσματική. Όταν ήμασταν στι επιμορφώσει, στην ερώτηση όλων των θεολόγων γιατί δεν υπάρχει βιβλίο, δεν δόθηκε ικανοποιητική απάντηση. Αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε όλοι και πρέπει να μας το διευκρινίσει το αρμόδιο Υπουργείο και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Έχοντας λοιπόν στα χέρια μου ένα πολυσέλιδο μεθοδικό σπουδών, τα 200 σελίδες, 300 δεν θυμάμαι, ένα θεωρητικό πράγμα που δεν μπορούσα να καταλάβω με μερικά σημεία, και 280 ήταν και ένα τετράστιλο, αυτό αν πάρετε την φωτοτυπία στη σελίδα 394 στήλες, προσδοκόμενα μαθησιακά τηλέφωνα, γενικά θέματα, δηλαδή το υλικό, προτινόμενες δραστηριότητες. Έπρεπε να γράψω στον υπολογιστή σενάρια, αναζητώντας το υλικό στο διαδίκτυο και στη δουλεία για να κάνω μάθημα. Δηλαδή, ο κάθε θεολόγος είχε την ευελιξία να γράψει ένα βιβλίο ανάλογα με την κρίση του. Να επιμείνει και να τονίσει κάποια σημεία περισσότερο και άλλο λίγο και άλλο λιγότερο. Τώρα, όπως θα είδατε, οι θεολόγοι των γυμνασίων και του γυμνάσιου Μινάου, το τετράστιλο αυτό έγινε με 3 στήλες. Και εμπλουτίστηκε αρκετά, θα έλεγα, με κείμενα για όλο λίγο. Κάτι τραγούδια, βιντεάκια, ενδεικτικά για την πρώτη ενότητα της Δευτέρας Γυμνασίου, μπορούν οι άνθρωποι να οικονομήσουν τον Θεό. Έπρεπε να γράψουν 4 δίωρα, 8 ώρες διδασκαλίας, με βάση τα προτινόμενα κείμενα και τις δραστηριότητες, τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους, να κάνουν φύλλα εργασίας για τους μαθητές. Φύλλα
Κατέβαλα μεγάλη προσπάθεια και έγραψα 8 από τις 19 ενότητες. Αυτό που έγραψα έπρεπε να το παρουσιάσω στους μαθητές μέσα στην αίθουσα με υπολογιστή σε διαδραστικό πίνακα ή προτζέκτορα. Αυτά τα διέθετα λίγες αίθουσες, τότε 3 από τις 10 αίθουσες που είχαμε στο σχολείο. Και οι καθηγητές όλων των υποτήτων ήταν αυτές τις αίθουσες. Πώς να παρουσιάσω την ενότητα? Δεν ξέρω αν στα δικά σας σχολεία συνάδελφοι υπάρχουν όλα αυτά μέσα. Στη συνέχεια έπρεπε να δώσω κάποιο υλικό για το σπίτι, κείμενα ή εργασίες. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος εκτός από τις φωτοτυπίες. 3 και 4 σελίδες για τον κάθε μαθητή. Το σχολείο διέθετε 2 φωτοτυπικά μηχανήματα, τα οποία έπρεπε να καλύψουν όλες τις ανάγκες μας, γιατί ο κάθε συνάδελφος έπρεπε να βγάλει το μάθημά του. Έπρεπε να έχω έτοιμες φωτοτυπίες από τις προηγούμενες μέρες για την εισαγωγή. Αυτές τις φωτοτυπίες οι μαθητές συγκέντρωναν, έπρεπε να συγκεντρώσουν όπως και τώρα μας έστειλε η κυρία Σύμβουλος της οδηγίας, και λέει θα τις συγκεντρώνουν σε ένα ντοσιέ. Γιατί τότε έπρεπε να αξιολογηθούν οι μαθητές, έδιναν αυτές τις εξετάσεις του Μάιου. Τώρα καταργήθηκαν οι εξετάσεις στο γυμνάσιο. Καταργήθηκαν οι εξετάσεις. Θέλω και σήμερα να θέσω την ίδια ερώτηση. Γιατί μπορείς να πληρώνεις? Μπορεί μια φωτοτυπία ασπρόμαυρη και άφαρη να υποκαταστήσει το έμπρωμο και πλούσιο σε εικόνες βιβλίο? Κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πώς θα είναι ο μαθητής στο σπίτι του, στη Δευτέρα Γυμναστήριο που κάνουμε για τον Ιησού Χριστό, την εικόνα της Γεννήσεως, της Βαπτίσεως, της Αναστάσεως, της Αναλήψεως, πώς θα τις έχει στο σπίτι, που θα τη δείξω εγώ 2 λεπτά μέσα στην αίθουσα? Αγαπώ το βιβλίο και νομίζω ότι και μόνο θα το ξεκινήσω ο μαθητής νόμπελος. Δεν είναι προσωπική μου άποψη. Μήπως μέχρι τώρα με τα βιβλία δεν ήταν από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια μας λαμπροί επιστήμονες που διαβρέθηκε στο εξωτερικό για να μας κάνουν όλους περήφανος? Καλή τεχνολογία για τα μέσα που μας παρέχει. Τα χρησιμοποιώ και το βοηθώ. Όμως πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέτρο. Κάποιες φορές, προκειμένου να δουν οι μαθητές κάτι αξιόλογο, ένα λιγότερο στο βίντεο, κάποια εικόνα, πλέον και άλλα. Η έλλειψη του βιβλίου υποβαθμίζει το μάθημα των σκεπτικών. Στο σημείο αυτό θέλω να διευκρινίσω κάτι ακόμα. Δεν είμαι μόνο υπέρ της τοπικής διδασκαλίας. Δεν θέλω τον μαθητή παθητικό δέκτη, αλλά τον εμπλέκω για να συμμετέχει και να εργάζεται στη διαδικασία του μαθήματος. Γιατί τότε μόνο η γνώση γίνεται κτήμα του και καλλιεργείται η κριτική του σκέψη. Καλές οι διδακτικές μέθοδοι. Ιδεοδία, λένε οι μαθητές και γράφουν να γράψουν πίνακα και κάτω το αποτέλεσμα. Ιδεοδία, ναι. Δουλεύοντας με την τέχνη, να δούμε μια εικόνα, να βγάλουμε από αυτή τη στολογική αλήθεια, δραματοποίηση, να χωριστούν οι μαθητές σε 2 ομάδες, για παράδειγμα στο θέμα της οικονομαχίας, 2 ομάδες με τα επιχειρήματά της η καθημεία. Αυτές οι μέθοδοι κερδίζουν το ενδιαφέρον του μαθητή. Αυτό όμως να γίνεται σε κάποια μαθήματα. Γιατί η εμπειρία μου λέει ότι οι μαθητές διψούν να ακούσουν τον δάσκαλο. Εξάλλου τα βιβλία της πρώτης και δευτέρας γυμνασίου έχουν τόσες ερωτήσεις, εργασίες και δραστηριότητες για τους μαθητές που δεν προλαβαίνουν να τις κάνουν όλες. Ειδικά το εμπλουτισμένο βιβλίο του μαθητή στο φωτόδεντρο έχει πάρα πολύ υλικό. Θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, μα καλά, δεν βρήκες τίποτα θετικό σε αυτό το πρόγραμμα? Η απάντησή μου είναι η εξής. Ήταν τόσο πολλά τα προβλήματα και οι δυσκολίες στην πράξη. Ήμουνα συνεχώς σε εγρήγορση, αφού και στο διάλειμμα δεν μπορούσα να καταλάβω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω τα διαφορετικά.
μετά την